λέμε για προσέξτε, το ΠΑΣΟΚ, να δούμε και τι κάνει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ξεκαθαρίσει τις γραμμές της, δεν έχει διατυπώσει δόγμα και δεν δείχνει ότι έχει μία προοπτική. Έχει Ίδρυμα Δημοκρατία, αλλά, που παράγει πολιτική. Προσέξτε. Αλλά έχει των ιστορικών χρόνων και ρόλων η παράταξη. Η παράταξη. Κύριε Καρακώστα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, μην παίζουμε με τις λέξεις. Δέχομαι τον όρο παράταξη και σαφώς έτσι είναι, αλλά αυτή τη στιγμή τις τύχες της παράταξης τις διαχειρίζεται η Νέα Δημοκρατία, την οποία έχει όμηρο. Σύμφωνοι. Την παράταξη την έχει όμηρο η Νέα Δημοκρατία. Και διαχειρίζεται τα συμφέροντα της παράταξης η Νέα Δημοκρατία. Και πληρώνεται, κυρίες και κύριοι, ακούστε, τραγική ιστορία. Ιδρύθηκε το Ίδρυμα Καραμαλή για να πάρουν τα λεφτά που προβλέπεται από τον προϋπολογισμό. Τα πήρε η Νέα Δημοκρατία τα λεφτά. Ίδρυσε ένα Ίδρυμα Δημοκρατίας υπό τον κύριο Βαρβιτσιώτη, τον κύριο έναν άλλον διανοούμενο που ήταν και στην Αμερικανική Πρεσβεία και είχε περάσει γενναίες 14 στον Καραμαλή παλιά, τον κύριο, μου διαφεύγει το όνομά του. Ιδρύθηκε λοιπόν αυτό το Ίδρυμα της Δημοκρατίας για να παράγει πολιτική. Τα λεφτά τα πήρανε. Πολιτική δεν βλέπουμε. Για σας που ψηφίζετε τη Νέα Δημοκρατία και δεν πάτε εκεί να τους ελέγξετε. Εάν η Νέα Δημοκρατία, κυρίες και κύριοι, ακολουθεί αυτή την πολιτική, οφείλεται σε εσάς, τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, που δεν ελέγχετε αυτούς που ψηφίζετε. Γιατί πάτε όλοι σας και περιμένετε τα ρουσφέτια από αυτούς που ψηφίζετε. Δεν πάτε να τους ελέγξετε, να τους πείτε, για ελάτε εδώ. Τι κάνετε. Τι κάνετε. Πρέπει να τους ελέγχετε, γιατί αλλιώς είστε και συνυπεύθυνοι εσείς που τους ψηφίζετε και μετά μην λέτε ότι φταίει ο Ράλης, φταίει ο Σουφλιάς, φταίει ο Καραμαλής, φταίει ο Βαρβιτσιώτης. Εσείς τους βγάζετε και τους δίνετε το ελεύθερο να διαχειρίζονται και τα χρήματα, τα οποία πληρώνουμε εμείς και τα διαχειρίζονται αυτοί, αλλά κυρίως διαχειρίζονται τις τύχες αυτής της παράταξης. Πέστε μας λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να συλλάβει την γεωστρατηγική αντίληψη όπως την εξηγείται. Αυτό είναι το θέμα το οποίο ο κύριος Σέβερ, ο κύριος Καραμαλής. Το θέμα το οποίο θα ακολουθήσει. Διότι μέχρι στιγμής εξαντλούμεθα στην αρνητική πλευρά του πολιτικού προβλήματος της χώρας. Μάλιστα. Εκείνο το οποίο ενδιαφέρει και εκείνο το οποίο έχει σημασία είναι ποια είναι η πρόταση. Και ποιος μπορεί να είναι ο υποδοχέας αυτής της προτάσεως. Αυτά, κύριε Καρακώστα, θα τα πούμε αύριο. Έτσι. Κυρίες και κύριοι, επειδή όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος καθηγητής, θίξαμε μόνο τα αρνητικά, θα σας παρακαλούσα αύριο να ολοκληρώσουμε, να δούμε ποια είναι η ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας σήμερα μπροστά σε αυτήν την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία αν έλθει ποτέ στην εξουσία. Πώς σκέπτεται η Νέα Δημοκρατία το μέλλον της παράταξης, τις αρχές, τις αξίες, τον προγραμματισμό, όλη αυτή την εξέλιξη που θα έχουν τα πράγματα στην νότιο-ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Τι ξέρει η ίδια, τι προγραμματίζει η ίδια, πώς πρέπει να συμπεριφερθεί και ποια θα είναι η πολιτική που θα πρέπει να παράγει ώστε να είστε ενημερωμένοι κι εσείς που την ψηφίζετε και να ξέρετε που πάνε τα τέσσερα. Γιατί μέχρι τώρα εμείς βλέπουμε τι λέει ο Σουφλιάς, τι λέει ο Έβερ, τι λέει ο Καραμαλής, τι λέει ο Μητσοτάκης. Δεν βλέπουμε όμως ποια είναι η ενιαία τοποθέτηση της παράταξης και όχι της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία μπορεί να μην εκφράζει την παράταξη. Στα θέματα που σχετίζονται με το Αιγαίο, με την εθνική μας άμυνα, με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών έναντι της Ελλάδος και της Τουρκίας και βεβαίως και ίσως θα κυριαρχήσει αυτό το στοιχείο το οποίο αφήσαμε προς το τέλος χθες και είπαμε εάν η Νέα Δημοκρατία σήμερα εκφράζει την παράταξη και ποιο πρέπει να είναι το περιεχόμενο, το ιδεολογικό και η γραμμή της παράταξης. Ανεξαρτήτως τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία υπάρχουν θα περιστραφούμε σήμερα με τον κύριο Καρακώστα για να ολοκληρώσουμε αυτήν την σημαδιακή συνέντευξη η οποία προκάλεσε πάρα πολλές εντυπώσεις και ως τώρα τα μηνύματα που έρχονται στην εκπομπή
είναι θετικά. Όπως άλλωστε ήταν και η συνέντευξη του καλοκαιριού, η οποία επιβεβαιώθηκε μετά από 40-50 μέρες και από τον βασιλιά Κωνσταντίνο και από τον στρατηγό Γκυζίκη. Ολοκληρώνοντας, μια που είναι σχετικά, κύριε Καρακώστα, θα μου επιτρέψετε για ένα λεπτό να σημειώσω αυτό που ο κύριος Πάγκαλος χθες είπε, ότι και για τα 10 μίλια να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης. Δηλαδή, το κάνουνε ψιλοβελονιά, ψιλό κέντημα. Ο καθένας, αναρωτιέμαι κυρίες και κύριοι, όλα αυτά είναι στημένα. Ο ένας λέει, το μόνο θέμα που έχουμε σε εκκρεμότητα με την Τουρκία είναι η υφαλοκρηπίδα. Να πάμε στη Χάγη. Έρχεται ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, ο γιος του επιτίμου προέδρου, και λέει, α, δεν είναι, λέει, μόνο το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Προσέξτε, έχουμε κι άλλα προβλήματα. Βγαίνει ο Πάγκαλος και λέει, εντάξει, να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης και τα 10 μίλια. Δηλαδή, τι λέει η Τουρκία, ελάτε να συζητήσουμε φόλης της ύλης, γιατί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Εμείς λέγαμε ως τώρα έχουμε μόνο την υφαλοκρηπίδα, αν θέλετε πάτε στο δικαστήριο της Χάγης. Και μέσα σε ένα διάστημα 3-4 ετών γίνεται η Μαδρίτη, μπαίνει μέσα στην ανακοίνωση ότι η Τουρκία έχει ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Προηγουμένως ο Γεωργάκης Παπανδρέου, άλλος μεγαλοφυής πολιτικός, στη Μάλτα προετοίμασε το κλίμα της Μαδρίτης. Μετά βγαίνει ο Μητσοτάκης και λέει ότι εντάξει, με την Τουρκία πρέπει να τα βρούμε. Παίρνει το βραβείο η Πεκτσή μαζί με τον Σάκη Ρουβά, που πήγε ο Αθεόφοβος και τραγούδησε εκεί που σκοτώσανε τα δύο ήρωες των Κυπρίων. Τέτοιος εξευτελισμός. Έρχεται λοιπόν ο Μπέρνς, λέει αυτά που είπε. Αλήθεια, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Συντακτών, με όλο το σεβασμό ως απλό μέλος της Ένωσης Συντακτών, ξαναρωτάω για 5η-6η φορά. Γιατί σήμερα διάβαζα σε κάποια εφημερίδα ότι βγάλατε κάποια ανακοίνωση και διαμαρτύρεστε, ή μάλλον σημειώνετε, ότι κακός ο κύριος Πάγκαλος εμήνυσε το ριζοσπάστη. Αυτό είναι μείζον ή έλασον θέμα για την Ένωση Συντακτών? Βγάζετε ανακοίνωση για τη διένεξη Πάγκαλου ριζοσπάστη και δεν βγάλατε ως τώρα μια ανακοίνωση που ήρθε ξεριάντροπα ο κύριος Μπέρνς και σας είπε, είπε σε όλους τους επαγγελματίες δημοσιογράφους, ότι παραποιήσαμε τις δηλώσεις του. Και το κάνατε γαργάρα. Συγγνώμη που χρησιμοποιώ τέτοιες εκφράσεις, αλλά κάπου όταν η οργή και η διαμαρτυρία φτάνει σε ακραία σημεία και λεκτικώς δεν μπορεί κανείς να συγκρατηθεί. Πού είναι η Ένωση Συντακτών στο θέμα αυτό, κύριε Μανολάκο? Περιμένω εν αγωνίως να δούμε πώς θα αντιμετωπίσετε τις δηλώσεις ενός μεγάλου παράγοντα στα πράγματα εδώ της χώρας μας. Πρόκειται περί των πρεσβευτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί δεν βγάλετε μια ανακοίνωση? Με όλα αυτά, κύριε Καρακώστα,